Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Fae. Πλησιάζει του Μεγάλου Λαζάρου το Σάββατο και θα σας δείξω πώς θα κάνουμε λαζαράκια. Είναι ανθρωπόμορφα ψωμάκια, γλυκά, που δίνουμε τη μορφή του Αγίου Λαζάρου. Συνηθίζεται, είναι παραδοσιακή συνταγή. Η συνταγή που θα σας κάνω είναι αγιορείτικη. Να σας πω τα υλικά. Έχω 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια, 2 φακελάκια μαγιά ξηρή, 1 κουταλάκι γλυκάνι σωτριμένο, 1 κουταλάκι κακουλέ, σταφίδες, 1 φλιτζάνι του τσαγιού, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, κανέλα, 4 κουταλιές ζάχαρη, 1,5 ποτήρι του νερού, χλιαρό νερό, έχω μόσχο κάρφια και λίγο σουσάμι. Ξεκινάω. Αφού βάλω και 1 κουταλιά ζάχαρη στη μαγιά, να διαλύσω τη μαγιά. Αν και είναι στιγμής και δρά και χωρίς να τη διαλύσουμε. Θα ζυμώσω στο πολυμηχάνημα τη ζύμη μου. Μπορείτε να τη ζυμώσετε στο χέρι φυσικά. Εγώ το κάνω για ευκολία. Αν ήταν από την οποία μαγιά θα περιμέναμε τώρα 1 δεκάλεπτο με τέταρτο. Τώρα δεν χρειάζεται. Θα βάλω τώρα τη μαγιά μέσα στον κάδο. Και το υπόλοιπο νερό. Και το ελαιόλαδο. Και τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσω για 5 λεπτά. Έλειωσε η ζάχαρη τώρα μέσα στο νερό και στο λάδι. Τώρα θα προσθέσω τα μπαχαρικά. Και 1 κουταλάκι κανέλα. Και τις σταφίδες. Η παράδοση θέλει να βάζουμε μέλι, καρύδια ή σταφίδες. Τώρα θα ρίχνω λίγο-λίγο το αλεύρι. Το Μεγάλο Σάββατο κυρίως κορίτσια, μόνο κορίτσια, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας ένα καλαθάκι και λένε τα γάλατα του Λαζάρου. Και οι νοικοκυρές τους δίνουν καλούδια.
όποιος φτιάξει λαζαράκια έχει να τρώει ψωμί όλη τη χρονιά. Έτσι λέει η παράδοση. Θα ρίξω αλεύρι μέχρι να ξεκολλήσει η ζύμη από τα τυχώματα. Τα λέμε στη συνέχεια. Έλεξα τη ζύμη και είναι ακόμα μαλακή. Θα ρίξω ακόμα λίγο αλεύρι. Ζυμώνω ακόμη λίγη ώρα και στη συνέχεια θα σας δείξω τι θα κάνω. Έτοιμη είναι η ζύμη μου. Τη δουλεύω λίγο με το χέρι. Και τώρα, όπως κάνω με όλες τις ζύμες, θα βάλω το μπολ, τον κάδο μέσα στο φούρνο μου στους 50 βαθμούς της αντιστάσης για να διπλασιαστεί σε όγκο. Θα κάνω το σημείο του σταυρού. Και όταν εξαφανιστεί ο σταυρός, επειδή θα έχει διονγκωθεί η ζύμη, τότε θα είναι έτοιμη για να πλάσουμε τα λαζαράκια. Έτοιμη η ζύμη, διπλασιάστηκε σε όγκο και τώρα θα παίρνω μία μικρή ποσότητα όσο είναι η παλάμη σας περίπου. Σχηματίζουμε περίπου ένα αυγό, σαν αυγό. Και θα πάρω ελάχιστη ζύμη για να φτιάξω το κορδόνι για τα χεράκια. Με το γαρίφαλο θα σχηματίσουμε τα μάτια και το στόμα. Έτσι είναι ο Άγιος Λάζαρος σπαργανωμένος στις εικόνες. Θα βάλουμε τώρα για τα μάτια γαριφαλάκια. Και ένα για το στόμα. Έτοιμο το πρώτο. Έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί και θα τα ραδιάσω στο ταψί.
και στη συνέχεια θα τα βάλω να ψηθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα πλάσω και τα υπόλοιπα. Τα έπλασα. Στο πρώτο έβαλα πολύ ζύμη τελικά. Θα το προσέξετε. Μέχρι να πλάσω τα άλλα, το πρώτο διωγγώθηκε. Είναι έτοιμα για ψήσιμο. Θα τα βάλω στους 170 βαθμούς για μισή ώρα περίπου. Ετοίμασα και το δεύτερο ταψί και θα βάλω σε αυτά και λίγο σουσάμι. Εδώ έφτιαξα και άλλα σχήματα, όπως βλέπετε. Αλλού το κάνουνε τον Άγιο με τα ποδαράκια και αλλού, όπως βλέπετε εδώ, με το κεφάλι ξεχωριστά. Δεν πρόλαβα να τα πλάσω και έχουν φουσκώσει ήδη. Οπότε θα τα βάλω να ψηθούν στον άλλο φούρνο. Είπαμε στους 170 αντιστάσεις για μισή ώρα περίπου. Έτοιμα τα λαζαράκια, βοήθειά μας ο Άγιος, καλή Ανάσταση να έχουμε. Πραγματικά έγιναν πάρα πολύ ωραία, αφράτα. Σας συστήνω να τα φτιάξετε. Καλό Πάσχα! Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!